Τα επόμενα χρόνια ένα ρήγμα κοντά στην Αμερική θα μπορούσε να προκαλέσει ένα μεγασεισμό 9 ρίχτερ και ένα τσουνάμι ύψους άνω των 30 μέτρων. Μια ηλιόλουστη και ξέχνια στη μέρα στην Καλιφόρνια αρχίζει ξαφνικά να αλλάζει δραματικά. Τα πουλιά αρχίζουν να πετούν μαζικά στον ουρανό και στο μακρινό ορίζοντα μεγαλώνει ξαφνικά ένας τεράστιος τείχος νερού που αρχίζει να κινείται προς τη γη με απίστευτη ταχύτητα. Αυτό μοιάζει με την αρχή μιας άλλης ταινίας καταστροφής που θα μπορούσε να εκτυλιχθεί στις ακτές των ΗΠΑ στην πραγματικότητα. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να εξερευνούν ρήγματα σε όλο τον κόσμο και πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια αρκετά ενδιαφέρουσα αναφορά σχετικά με τη μελέτη της ζώνης καταβύθισης Κασκατία, ένα απίστευτα μεγάλο ρήγμα που εκτείνεται για χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής από τον Καναδά μέχρι την Καλιφόρνια. Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτό ήταν μόνο ένα ρήγμα. Αλλά χρησιμοποιώντας σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το Κασκαντία δεν είναι ένα συμπαγές ρήγμα, αλλά ένα τμηματοποιημένο, το οποίο χωρίζεται σε 4 ξεχωριστά τμήματα. Και όπως τομνίζουν οι επιστήμονες, καθένα από αυτά τα τμήματα δεν είναι παρά μια ορολογιακή βόμβα που μπορεί να εκτοξευθεί από ένα ισχυρό σεισμό. Υπάρχουν τόσα ρήγματα στον πλανήτη μας και τίθεται ένα λογικό ερώτημα. Γιατί δίνεται τόση προσοχή στο συγκεκριμένο? Το θέμα είναι ότι η Κασκαντία είναι ένα ειδικό ρήγμα, στο οποίο η τεκτονική πλάκα Ζωάντα Φούκα φαίνεται να βουτάει κάτω από τη βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα. Και ακριβώς τέτοιες ζώνες είναι οι πηγές των ισχυρότερων σεισμών στον πλανήτη. Αρκεί να θυμηθούμε το σεισμό της Ανατολικής Ιαπωνίας του 2011 με μέγεθος 9,1 ρίχτερ, ο οποίος στη συνέχεια προκάλεσε ισχυρό τσουνάμι. Το φαινόμενο τμηματοποίησης προσθέτει ακόμη περισσότερους κινδύνους σε αυτό το συγκεκριμένο ρήγμα. Και όλα αυτά επειδή τα μεμονωμένα τμήματα είναι ικανά να συσσωρεύσουν πολύ μεγαλύτερη πίεση από ότι αν υπήρχε μόνο ένα ρήγμα εκεί. Για να κατανοήσουμε την κλίμακα των πιθανών συνεπειών μπορούμε να συγκρίνουμε το Κασκατία με το διάσημο ρήγμα του Σαν Ανδρέας. Έτσι, σε σύγκριση με το Κασκατία του Σαν Ανδρέα θα φαίνεται σχεδόν ακίνδυνο. Και όλα αυτά επειδή ο μέγιστος σεισμός που μπορεί να συμβεί στο ρήγμα του Σαν Ανδρέα θα φτάσει σύμφωνα με τους υπολογισμούς μόνο τους 8,3 βαθμούς. Αλλά το Κασκαντία μπορεί εύκολα να δημιουργήσει σεισμό 9,1 ή περισσότερο. Οι επιστήμονες αποφάσισαν να προσομοιώσουν τις συνέπειες ενός τόσο καταστροφικού σεισμού και κατέληξαν σε αυτό. Έτσι, πρώτα απ' όλα μετά το σοκ ένα κύμα τσουνάμι θα χτυπήσει την τοπική ακτή, το ύψος το οποίο μπορεί να είναι 30 μέτρα ή περισσότερο. Ταυτόχρονα νομίζουμε είναι ξεκάθαρο ότι ένα τέτοιο υπερισχυρό κύμα τσουνάμι θα ξεβράσει κυριολεκτικά τις παράκτιες πόλεις και οικισμούς. Επιπλέον ένας τέτοιος ισχυρός σεισμός θα προκαλέσει επίσης πολλαπλές κατολισθήσεις και καταρρεύσεις, οι οποίες επίσης θα καταστρέψουν πλήρως όλες τις επικοινωνίες και τους δρόμους. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκενωθούν όσοι παραμένουν άθικτοι μετά το κύμα τσουνάμι. Η οικονομική επίδραση ζημία από ένα τέτοιο σεισμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί. Αλλά το πιο σημαντικό, η μοντελοποίηση δείχνει ότι μακροπρόθεσμα εκατομμύρια άνθρωποι θα υποβληθούν σε δοκιμασίες όπως επιδημίες, βρώμικο νερό, ελλείψη τροφίμων κλπ. Ναι, η πρόβλεψη είναι απογοητευτική από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη μπορείτε να περιμένετε για αυτό το γεγονός για αρκετό καιρό. Μια τέτοια ανακριβής πρόβλεψη οφείλεται στο γεγονός ότι παρά την πολυετή έρευνα οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν ακόμα πολύ λίγα για τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που συμβαίνουν στα βάθη του πλανήτη μας. Στην πραγματικότητα αλλαγές μπορούν να συμβούν ακόμη και αύριο. Ίσως ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός μπορεί να αναμένεται για αρκετές δεκαετίες ή και περισσότερο.